Κύριε Κωστίκα, είστε πρόεδρος της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης. Και θέλω να μας πείτε, επειδή πλέον βλέπετε τα πράγματα από μέσα και λόγω της θέσης σας, σε τι κατάσταση βρίσκονται σήμερα οι φυλακές στη χώρα μας. Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να κάνουμε σαν πρόλογο να διαπιστώσω ότι οι φυλακές την τελευταία δεκαετία έχουν περάσει μια διαδικασία μνημονίου, η οποία απέφερε τρομερές μειώσεις στον προπολογισμό του Υπουργείου, μειώσεις στη μισθοδοσία των υπαλλήλων και την άμεση, δηλαδή το μισθό, αλλά και την έμεση που αφορά την εργασία, την περιοριακή, την νυχτερινή και τα δικό του. Και είναι χαρακτηριστικό να σου πω ότι οι τελευταίες προσλήψεις που γίνανε στην υπηρεσία μας είναι το 2008. Πριν 12 χρόνια. Όπως καταλαβαίνετε, οι ελλείψεις είναι τραγικές, αλλά έχει ανέβει και ο μισθός των υπαλλήλων. Που αυτό προφανώς και επιφέρει δυσχέρεια στην εργασία όταν μια εργασία όπως η δικιά μας είναι πρώτης γραμμής. Δεν είναι υπάλληλοι γραφείου, στην ουσία είναι μια υπηρεσία ασφαλείας. Είναι μια ένοπλη υπηρεσία, ένστολη, που έχει σε καθήκον τη φρούρηση των καταστημάτων κράτησης, τις μεταγωγές των κρατουμένων και την φρούρησή τους κατά τα νοσοκομεία ιδρύματα, στα νοσοκομεία ιδρύματα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η αλλαγή του Υπουργείου, η οποία ήταν βίαιη και πλέον πέρα κάθε αμφιβολία ήταν ανοργάνωτη. Εννοείται τη μετάβαση, έτσι. Η μετάβαση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Όταν λοιπόν έγινε αυτό, όλοι είχαμε την αίσθηση ότι υπάρχει μια ενοποίηση της εσωτερικής ασφάλειας, ότι υπάρχει ένας προγραμματισμός, ότι πολλά προβλήματα τα οποία ήταν δομικά και θεσμικά θα επιληθούν. Το δεχτήκαμε δηλαδή με καλή διάθεση. Το δεχτήκαμε στην αρχή με ένα σκεπτικισμό τι σημαίνει αυτό, αλλά προφανώς με καλή διάθεση, γιατί θεωρήσαμε ότι πάμε σε ένα μεγαλύτερο Υπουργείο, με πιο μάχημες θέσεις, με ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν καθημερινά την πραγματικότητα, οπότε θα υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Και πάλι από αυτό φάνηκε από την εξ αρχή ότι έχω προγραμματισμό, γιατί είναι χαρακτηριστικό ότι η Γενική Γραμματεία Αντικειμενικής Πολιτικής ακόμα και τώρα μετά από 1,5 χρόνο ακόμα οργανώνεται. Δηλαδή προχτές έγινε οργανισμός, τώρα γίνονται μετατάξεις προσωπικού, ακόμα είμαστε σε φάση που δεν έχει ολοκληρωθεί η μετάβαση. Όλοι είχαμε μια προοπτική. Λέγαμε ότι αυτό το πράγμα μπορεί να πάει πάρα πολύ καλά. Εν τότε, σε 1,5 χρόνο μετά, στην ουσία δεν έχει γίνει τίποτα. Και εγώ θα τολμήσω να κάνω και μια δήλωση ότι είμαστε και στη χειρότερη κατάσταση, τουλάχιστον εγώ που είμαι 20 χρόνια υπάλληλος, νομίζω είμαστε στο χειρότερο σημείο που ήμασταν ποτέ. Γιατί το λέτε αυτό? Το λέω γιατί βλέπω ότι η Γενική Γραμματεία Αντικειμενικής Πολιτικής λειτουργεί αποκομμένα από τον υπόλοιπο κορμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Δηλαδή, παρόλο που και η Γενική Γραμματεία και οι υπηρεσιακοί παράγοντες και εμείς, σαν δικαστικοί φορείς, έχουμε εκφράσει θέσεις από την πρώτη στιγμή, γραπτές και προφορικές, έχουμε δώσει λύσεις σε όλα τα προβλήματα που υπάρχουν, βλέπεις ότι δεν υπάρχει προγραμματισμός. Βλέπεις ότι δεν υπάρχει διάθεση. Και αυτό είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να σου πει. Γιατί μπορεί να κάνεις υπομονή, μπορεί να βάλεις πλάτη, όπως μας είπε χαρακτηριστικά από τον κύριο Υπουργό, βάλετε πλάτη και όλα θα τα φτιάξουμε. Αλλά μετά από 1,5 χρόνο βλέπεις ότι αυτό το πράγμα δεν ευσταθεί. Δηλαδή, έχουμε χαρακτηριστικά ένα διαγωνισμό του 2018, που θα μπορούσε να μας φέρει άμεσο προσωπικό με μια τροπολογία. Και βλέπεις ότι έχουν περάσει τόσα νομοσχέδια και συνέχεια ακούμε ότι θα πει στο επόμενο. Ναι, δεν είναι προτεραιότητα, λέτε, για την πολιτεία ή ασφάλεια των φυλακών. Είμαι σίγουρος ότι για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη οι φυλακές δεν είναι προτεραιότητα. Και αν σας έλεγα να μου πείτε τα σημαντικότερα προβλήματα που έχετε εντοπίσει εσείς ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ποια θα μου λέγατε? Κοιτάξτε, το πιο σημαντικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η ψαδρία. Έχουμε στις φυλακές 1.000 θέσεις κενές. Από τις 3.500 που είχαμε οργανικές θέσεις κενές, μειώθηκαν στο 0 λόγω των μνημονίων, στάθηκαν 1.000 ως απολύτως απαραίτητες. Από 3.500. Από 3.500. Και εδώ που περιμέναμε αυτό ήταν η πρώτη δέσμευση του κ. Υπουργού ότι άμεσα θα πάμε σε προκήρυξη. 1,5 χρόνο τώρα δεν έχει πάει η προκήρυξη ούτε καν στο ΣΕΠ. Ακούμε τώρα ότι θα πάει τη Δράμα, που η Δράμα κόψαμε κορδόλες πριν από 6 μήνες. Και τώρα θα γίνουν προσλήψεις. Δηλαδή θα του πούμε πότε, το 2022-2023. Το επόμενο είναι ότι το πρώτο πρόβλημα που τέθηκε είναι ο απορχευμένος εξοπλισμός. Ο απορχευμένος εξοπλισμός σε όλες τις εκφάσεις του. Δηλαδή, δεν υπάρχουν μηχανήματα X-ray για τον έλεγχο των επισκεπτών και των αποσκευών σε πολλά καταστήματα κράτησης. Σε άλλα είναι παροχημένα αυτά τα μηχανήματα, τα καταστήματα κράτησης. Επαλαιωμένα δηλαδή. Επαλαιωμένα, βέβαια. Είναι παροχημένη τεχνολογία. Δεν υπάρχουν οχήματα, δουλεύουν με οχήματα 20 ετίας που βάσει του νόμου που ψήφισε το κράτος, το ίδιο το κράτος, η πολιτεία. Έπρεπε να είχαν αποσυρθεί. Εμείς αυτά τα οχήματα μεταφέρουμε ζωές. Παίρνουμε τον κρατούμενο και μεταπηγαίνουμε στο νοσοκομείο μια μεταγωγή που κινδυνεύει να πεθάνει. Που το όχημα φτάνει στα όρια του. Πολλά καταστήματα κράτησης είναι σε περιοχές όπως είναι τα Γρεβενά, όπως είναι το Μαλαβρίνο,
που διανύουν βουνά για να φτάσουν στο νοσοκομείο. Και κάτω από καιρικέ συνθήκε που είναι ακραίε πολλέ φορέ. Που είναι κίνδυνο και για τον κρατούμενο και για του φύλακε. Φυσικά. Αν γίνουν ατυχήματα, έχουν γίνει ανατροπέ οχημάτων. Έχουν γίνει αυτά τα πράγματα. Γιατί τα οχήματα είναι παλαιωμένα. Ο πληθυσμό που έχουμε περισσάκο είναι το 1950. Με περίστροφα. Έχουν αποσυρθεί από παντού. Αποτελούμε συνάδελφοι να αγοράζουν δικά του όπλα. Με δικά του λεφτά, έτσι. Δικά τους λεφτά. Και φυσικά αγοράζουν ειδικέ μα στολέ. Αγοράζουν ειδικά μα αλεξίσφαιρα. Υποδήματα. Οτιδήποτε μπορεί να υπάρχει αυτή τη στιγμή να στον δείξω και το ρωτήσετε πότε είναι η τελευταία φορά που παίρνει υλικά, θα σου πει ότι πήρα πριν από 7-8 χρόνια. Και λε, α πούμε, ότι το κράτο δεν μπορεί να βγάλει διαγωνισμό για χίλιου λόγου. Άρχεται το πράγμα καλυφθεί με μια αποζημίωση στολή. Όπως έχει γίνει στο ΕΚΑΒ, όπως έχει γίνει και στους Δήμους. Όλα αυτά τα αιτήματα έχουν τεθεί. Έχουν τεθεί και γραπτός πολλές φορές και προφορικός. Καμία απάντηση. Μα είπατε πριν ότι η τελευταία φορά που έγινε η πρόσληψη ήταν από το 2008, δηλαδή πριν από 12 χρόνια. Αυτό τι σημαίνει για την κατάσταση των ανδρών που υπηρετούν? Δηλαδή θέλω να πω, άλλες αντοχές έχει κάποιος πριν από 12 χρόνια, άλλες έχει μετά από 12 χρόνια. Άλλη δύναμη έχει πριν, άλλη έχει μετά. Εσείς αυτό το εντοπίζετε στους συναδέλφους σας, την κόπωση των ανθρώπων αυτών? Αυτό είναι το προσωπικό, είναι κουρασμένο. Είναι κουρασμένο όχι από τα 20 χρόνια υπηρεσίας ή από τα 12 που είναι η τελευταία σειρά. Είναι κουρασμένο από την ενδιάκοπη εργασία. Δηλαδή το προσωπικό εργάζεται συνεχώς. Στον Κορυδαλό που είμαστε σήμερα εδώ, αλλά και σε πολλές άλλες φυλακές όπως τα Χανιά, τα Γραβενά, ο Δαμοκός, οι Σέρες. Και παίρνω και το ρίσκο να ξεχάσω γιατί είναι παραβάλλοντας μες στις φυλακές που είναι σε κατάσταση ανάγκης. Οι υπάλληλοι δουλεύουν χωρίς ρεπό. Οπότε τα 12 χρόνια που λέμε ότι ο υπάλληλος δουλεύει, η τελευταία σειρά, είναι πραγματικό. Δεν έχει δουλέψει για 12 χρόνια. Έχει δουλέψει για 13 και 14. Γιατί δεν μπορεί πολλά ρεπό. Φυσικά στον Κορυδαλό χρωστάμε σε κάθε υπάλληλο από 500-600 ρεπό. Δηλαδή έχει δουλέψει παραπάνω 2 και 3 χρόνια. Τα οποία ρεπό σημειώστε ότι δεν αποζημιώνονται. Και λέω εγώ τώρα, σε ποιο ευνομόμενο κράτος που είναι εργοδότης στο κράτος δεν θα πλήρωνε την υπεργασία στο προσωπικό του? Κανονικά αυτό είναι αδίκημα για μια ιδιωτική επιχείρηση. Αν έγινε μια ειδική επιχείρηση και έλεγε ότι δουλεύω και δεν πληρώνουμε, θα έρχονταν το κράτος να τον ελέξει. Το κράτος που δεν πληρώνει εμάς που δουλεύουμε όλες αυτές τις μέρες, ποιος το ελέξει? Δηλαδή, υπάρχουν υπάλληλοι που δουλεύουν συνεχόμενα. Φυσικά. Άμα σου λιγοτεύει τόσα. Ειδικά στον προγραμματισμό αδειών του καλοκαιριού δεν μπαίνει κανένα ρεπό. Σε καμία υπηρεσία. Είναι το τίμημα ότι θα πάρει άδεια ή θα πάρει τόσο με ρεπό. Έτσι πηγαίνει. Ένα από τα δύο. Και δεν πηγαίνει τώρα έτσι. Είναι εδώ και χρόνια έτσι. Από τι τελευταίε προσλήψει. Βλέπεις λοιπόν ότι το προσωπικό είναι κουρασμένο όχι μόνο από τις ελλείψεις, αλλά και από την υπεργασία. Και οι ελλείψεις δεν είναι απλά θέση γραφείου. Δεν είναι ότι μια δουλειά γραφείου, ότι είναι 3 άτομα, είναι 2 και επιβαρύνονται. Εδώ οι ελλείψεις στοιχίζουν ανθρώπινες ζωές. Η έλλειψη το να μην φυλάγονται σκοπιές, που στον Κορυδαλό φυλάγονται οι μισές σκοπιές στις καλές μέρες και τις κακές καμία. Το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο για την ασφάλεια και το παλαιό και το ξάδι. Σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε απόδραση κρατουμένου. Που κρατούμε ότι θα βγει έξω, όπως έγινε στην περίπτωση του Τρικάλου με την απόδραση, στήχησε ανθρώπινες ζωές αστυνομικών και πολιτών. Σημαίνει ότι μπορεί να γίνει ρήψη ναρκωτικών και να έχουμε θάνατο μέσα στις φυλακές. Σημαίνει ότι σε μια μεταγωγή που θα χρειαστεί ένας κρατούμενος να φύγει εκτάκτος, μπορεί να κατευθυνθεί μεταγωγή και να μην προλάβει. Και αυτό είναι το τίμημα της έλλειψης προσωπικού. Επίσης, πρόεδρε, τώρα στην εποχή COVID που διανύουμε, στην εποχή της πανδημίας, πώς όλο αυτό πιστεύετε ότι έχει επηρεάσει το όλο σύστημα? Κοιτάξτε, έχουμε κρατούμενους οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι σε μια κατάσταση αποκλεισμού, δηλαδή και πάρα πολύ καιρό, που σημαίνει ότι δεν παίρνουν άδειες, δεν έχουν επισκεπτήρια. Έχουμε μια αυστηροποίηση του πλαισίου, του θεσμικού πλαισίου όσον αφορά τις άδειες και τις μεταγωγές σε αγροτικές φυλακές. Και αντιστοίχως δεν βλέπουμε ότι η πολιτεία να προχωράσει ένα προγραμματισμό προσλήψεων και μέσων ώστε να ισχυροποιήσει την ασφάλεια. Όταν μια μάζα ανθρώπων, 11.000, την πιέζει κάτω από συνθήκες που είναι πραγματικές, όπως είναι ο COVID. Και κάπου από αυτές που είναι τεχνικές, όπως είναι το νομοσχέδιο που αυστηροποιεί το πλαίσιο, σημαίνει ότι το λιγότερο που μπορεί να κάνεις είναι να βελτιώσεις τις συνθήκες διαβίωσης και τις συνθήκες ασφάλειας. Εδώ λοιπόν γίνουν αυτά, χωρίς να γίνει τίποτα από τα υπόλοιπα. Ούτε οι συνθήκες διαβίωσης έχουν βελτιωθεί. Είναι χαρακτηριστική ότι η φυλακή του κυφόρου δράμας είναι έτοιμη εδώ και πόσο καιρό έχουν κόψει κορδέλες και ακόμα δεν έχει γίνει πρόσληψη καμία για να ανοίξει. Ούτε οι συνθήκες ασφάλειας έχουν βελτιωθεί σε κάποιο σημείο. Γιατί βλέπεις ότι δεν υπάρχει επένδυση. Άρα μόνο πίεση υπάρχει, όχι η συνέχεια. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο πίεση. Επίσης, στην εποχή του COVID, θα σας πω χαρακτηριστικά ότι επειδή το κράτος προφανώς στο πρώτο κύμα αντέδρασε κάτω από τις διαδικασίες που βλεπόταν, δηλαδή να βγαίνει διαγωνισμούς για μάσκες και γάτια, ότι οι πρώτες μάσκες και γάτια που μπήκαν μέσα στις υπηρεσίες ήταν από έξοδα των σωματείων.
Στη δεύτερη φάση, λοιπόν, αυτό που τέθηκε από την αρχή με γραφά είναι ότι η κατάσταση σε κρατησίματα κάτι είναι οριακή. Και υπάρχουν θάνατοι κατημέρων, επίσης και θάνατοι συναδέλφου του COVID, στη Λάρισα. Και πρέπει να υπάρξει πρόνοια για το εμβόλιο. Γιατί μιλάμε για κλειστές ζωνές. Και μιλάμε ότι όποιος κρατούμενος αρρωσταίνει, έχουμε ευθύνη σαν υπάλληλοι και σαν πολιτεία κανονικά, αρρωσταίνει επειδή ένας υπάλληλος μπαίνει μέσα, χωρίς φυσικά τον γνωρίζει, έχοντας τον ιό. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να ήταν πρωταρχικό μέλημα της πολιτείας να εμβολιαστεί το προσωπικό του διασφαλιστικού. Εδώ ότι σήμερα έχουμε έγγραφα από τις Ομοσπονδίες, έχουμε έγγραφα από την Υπηρεσία, έχουμε έγγραφα από την Γενική Γραμματεία Επικοινωνικής Πολιτικής, προς την Υπουργή, όπως είσαι του πολίτη, τον κύριο Υπουργό, αλλά και τον Υπουργό Υγείας, και δεν έχουμε καμία αντίδραση. Και εγώ αναρωτιέμαι. Όλοι μιλάνε για τρίτο κύμα, μιλάνε για κόμματα που αυξάνονται, μιλάνε για μετρελαμένους ιούς. Έχει κανείς αντιληφθεί ποιο είναι το περιθώριο της πολιτείας, αν αυτός ο ιός μπει μέσα κατά σήματα κράτησης, που αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να τύχουν τις ίδιες νοσηλείας, ούτε σε θέμα ταχύτητας, ούτε με ποιότητας, με τους υπόλοιπους πολίτες. Τι θα γίνει? Μπορεί να είναι τρομερά τα αποτελέσματα. Φυσικά. Φυσικά. Μα σε άλλες χώρες όπως η Ισπανία και η Ιταλία ήταν δραματικές εξελίξεις. Όταν ο ιός μπήκε μέσα κατά σήματα κράτησης, με τρεις νεκρούς. Εμείς εδώ πέρα τηρούμε τα μέτρα ασφαλείας, προσέχουμε, αλλά όλα αυτά είναι και μέσα να πλήσουν τον ανθρώπινο παράγοντα. Γιατί στην τελική, ένας υπάλληλος να κάνει ένα λάθος να μην προσέξει είναι αρκετό για να ξεσπάσει μια επιδημία μέσα σε ένα κατάστημα κράτησης. Έπρεπε να είχαν εμβολιαστεί ήδη ταυτόχρονα με τα νοσοκομεία, όπως είναι η κλειστή δομή τα νοσοκομεία, έτσι είναι και τα κατάστηματα κράτησης. Δηλαδή δεν είναι παραλογισμός να εμβολιάζονται οι νοσοκόμοι των νοσοκομείων και να μην εμβολιάζονται οι νοσοκόμοι των κατασμάτων κράτησης. Δεν είναι παραλογισμός να εμβολιάζονται οι αστυνομικοί που δουλεύουν στην εξωτερική φουρά κατά προτεραιότητα και να μην εμβολιάζονται οι βουροί και οι φύλακες που είναι μέσα στη φωτιά. Θα έχετε θέσει αυτά τα θέματα, μας λέτε, έτσι? Δεν έχουν τεθεί αυτά τα θέματα. Μα έχουν τεθεί όχι μόνο από εμάς. Έχουν τεθεί με ευελπιστικό ύφος και την Υπηρεσία και την Γενική Γραμματεία. Και τέλος, τι πιστεύετε ότι θα έπρεπε από τους αρμοδίους να γίνει άμεσα? Δηλαδή, ποια είναι η νούμερο ένα ανάγκη, κατά τη γνώμη σας, που θα έπρεπε ήδη να έχει διευθετηθεί? Το πιο σημαντικό είναι να δώσουμε προοπτική. Δηλαδή, να μιλήσουμε με πραγματικά νούμερα και να πούμε τι περιθώρια έχουμε και τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Τα νούμερα αναφέρουμε σε ποσά χρημάτων. Γιατί στη φωνητική πολιτική και την κοινωνική πολιτική κάνεις μόνο όταν επενδύσεις. Με ευχές και με νόμους δεν κάνεις την κοινωνική πολιτική. Γιατί δυστυχώς η πολιτική ηγεσία κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Με ευχές και με νόμους. Λοιπόν, το πρώτο, το πιο σημαντικό απ' όλα αυτή τη στιγμή είναι η άμεση πρόληψη της 6K. Είναι παιδιά τα οποία είναι έτοιμα να πούνε στην υπηρεσία. Προσλήψεις, υποδομή ή λογοτεχνική και η λύση του δεσμικού προβλήματος ασφαλείας. Όλα αυτά είναι γνωστά από τις πρώτες μέρες στο γραφείο της πολιτικής ηγεσίας. Και έχει ενημερωθεί και το γραφείο του Πρωθυπουργού με γράφα που έχουμε κάνει. Θέλει μόνο να καθίσουν να ασχοληθούν. Η λύση είναι έτοιμη.